Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα, 10 του Γενάρη, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Και πάμε να κλείσουμε με την όμορφη Πάτμο. Έχουμε την συνάδελφο, την Ζημαράδα Μουλιάτη, στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας δώσει τα τελευταία δεδομένα από το νησί. Καλησπέρα, Ζημαράδα μου. Καλησπέρα, Τέρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σήμερα θέλω να απασχολήσω έτσι εσένα και τους τηλεθεατές σου με ένα θέμα που αφορά το κέντρο υγείας και το οποίο είναι συγχαρητήρια, ευχαριστήρια, αλλά και διθυραμβικά σχόλια από μια βουλευτή Γαλλίδα, διότι το καλοκαίρι ήταν στην Πάτμο μαζί με τον σύζυγό της και έτυχαν μιας καταπληκτικής φροντίδας, την οποία θεώρησε ότι θα πρέπει να την εκφράσει και δημόσια. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, η κυρία Ελισάβετ Τούτου Πικάρτ, η οποία είναι Γαλλίδα πολιτικός και εκπροσωπεί την Γαλλική Εθνοσυνέλευση και βεβαίως ανεδείχθηκε, εκλέχθηκε μάλλον στις εκλογές της 18 Ιουνίου του 2017, αντιπροσωπεύοντας την εκλογική της περιφέρεια, έστειλε αυτή την επιστολή. Ήρθαν μάλλον το καλοκαίρι, όπως ξεκίνησα να λέω, με το σύζυγό της στην Πάτμο και πέσανε θύμα τροχαίου. Και ενώ ο σύζυγός της είχε επιπόλαιους τραυματισμούς, εκείνη πραγματικά έφερε αρκετά τραύματα στην κνήμη και στην περώνη, τα οποία έχριζαν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. Η κυρία λοιπόν Ελισάβετ Πικάρντ στην επιστολή της αυτή αναφέρει όλο το ιστορικό και εκφράζει τα συγχαρητήριά της, διότι οι σωστές πρώτες εκείνες ιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις ήταν αποφασιστικές για την υπόλοιπη ιατρική και χειρουργική φροντίδα της οποίας της έγινε στην επιστροφή της στη Γαλλία, και σε αυτές οφείλει ότι πλέον μπορεί να περπατήσει, βέβαια τώρα με πατερίτσες, αλλά προσμένει ότι σε μερικούς μήνες θα είναι πάρα πολύ καλά όλα. Βέβαια συνεχίζει κανονικά την εργασία της στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, έτσι. Και αυτό, όπως λέει, δεν γίνεται τυχαίο το ότι στέλνει αυτά τα ευχαριστήρια και τα διθυραμβικά σχόλια, διότι προφανώς όντας γιατρός ήταν πάρα πολλά χρόνια, ναι, έχει επαγγελματική άποψη για όλο αυτό. Σωστά. Και εκτιμά ότι πραγματικά όλες οι φροντίδες είχαν μια επιστημονική βάση και αποτελεσματικότητα. Ναι. Μάλιστα, οι γιατροί που ήταν στη βάρδια είναι οι ίδιοι άνθρωποι? Ήδη είναι, κοίταξε να δεις κάτι. Υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός ιατρών. Μάλιστα. Εάν δεν λείπουν όλοι σε άδειες κτλ. Έτσι, ναι. Όλα τα πράγματα λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή, άλλος είναι στην πρωινή βάρδια, στην πρωινή εφημερία μάλλον, και άλλος είναι στην βραδινή εφημερία. Όμως, αυτό που της έκανε εντύπωση ήταν ότι από την ομάδα του ασθενοφόρου μέχρι και το τελευταίο γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό της προσεφέρθη, τηρήθηκε μάλλον το πρωτόκολλο φροντίδας με τέτοια σοβαρότητα, όπως λέει, και με τέτοια αυτοπεποίθηση, που ήταν αξιοσημείωτο. Μάλιστα. Τουλάχιστον για μια Γαλλίδα πολιτικό και γιατρό. Ωραία. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που ακούμε να παίρνουν και τα εύσημα, έτσι, οι μονάδες, ναι, του εσείς στα νησιά μας. Από τις ελάχιστες παντοφορές, γιατί καμιά φορά είναι η κοινοτροπία μας τέτοια. Ακριβώς. Όμως πρέπει να προσθέσω εγώ τη δική μου παρατήρηση, ότι όντως το Κέντρο Υγείας Πάτμο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οι γιατροί δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι, αλλά προσφέρουν πραγματικά με πολύ μεγάλο με επιστημονικό ενδιαφέρον και κατάρτιση τους ασθενείς τους. Και πρέπει να πω ότι παρότι είμαστε πολύ μακριά από ένα νοσοκομείο μεγάλο, εντούτοις όμως αισθανόμαστε μια σιγουριά, διότι βλέπουμε ότι οι γιατροί προσφέρουν πραγματικά επιστημονική γνώση και όλες τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που θα μου επιτρέψει είναι ότι βραβεύτηκε ένας δικός μας άνθρωπος από την εφημερίδα Πελοπόννησος, η οποία βραβεύει κάθε χρόνο ανθρώπους πρωταγωνιστές πράξης και πρωτοβουλίες, μεταξύ αυτών βέβαια πολιτικοί, πρόεδροι συλλόγων, επιχειρηματίες, αυτοδιοικητικοί, και που έχουν αφήσει το δημόσιο αποτύπωμά τους στην κοινωνία της περιοχής τους. Μεταξύ αυτών λοιπόν, και μάλιστα με το αξί των πρώτων, είναι ο Γιάννης Κότορος από το Αγαθονήσι. Είναι ο αδελφός του Δημάρχου Αγαθονησίου, του κυρίου Βαγγέλη Κότορου,
Και ο Γιάννης Κότορος έχει μια τεράστια πορεία στον χώρο της βυζαντινής μουσικής, συγκεκριμένα πάνω από 40 χρόνια. Είναι αναγνωρισμένος καθηγητής μουσικής, αλλά και διακεκριμένος πρωτοψάλτης στη Μητρόπολη των Πατρών. Έχει διακριθεί ως διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών και έχει επιμεληθεί με υποδειγματική, θα λέγαμε, λειτουργία και άψογη λειτουργία το ίδρυμα το εκκλησιαστικό, και πραγματικά αποτελεί πρότυπο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Και να προσθέσουμε ότι είναι από τη μεγάλη οικογένεια, την πολυμελή οικογένεια των Κοτόρων στο Αγαθονήσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε ότι οι μεγάλες οικογένειες τα προηγούμενα χρόνια έβγαζαν ανθρώπους στην κοινωνία διακριτούς. Να. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια ιδιαιτερότητα αυτών των νησιών, σχετικά δηλαδή με την κατεύθυνση, ενώ θεολογία, βυζαντινή μουσική και ό,τι έχει να κάνει και με την θρησκεία με έναν διαφορετικό τρόπο στα νησιά στο βόρειο συγκρότημα, Πάτμος δηλαδή και τα Μικρονήσια. Αν και στο Αγαθονήσι έχουν ακόμη και αγωνίων, φαντάζομαι, αγαπητοί φίλοι Σμαράγδα, ναι, και για το θέμα που έχει να κάνει με το δημόσιο και με την περιουσία τους, έτσι. Ναι, βεβαίως, γιατί τα είχαμε πει, νομίζω, και σωστά, είχαμε πει σε ένα κάνει μια αναφορά. Ναι. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι τότε που τους παραχωρήθηκε από το δημόσιο οι εκτάσεις αυτές, έπρεπε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να έχουν χτίσει, να έχουν κάνει κάτι. Όσοι λοιπόν δεν έκαναν, αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος τους τα ζητάει πίσω. Ναι. Είναι πολύ, πρέπει να γίνει κάτι. Πιστεύω ότι και ο Δήμαρχος εκεί, αλλά και άλλοι, θα έχουν εξελίξει την υπόθεση. Νομίζω ότι ο άλλος Κότορος... Δεν ξέρω αν έμαθες κάτι εσύ. Ναι, όχι. Αλλά φαντάζομαι ότι και ο άλλος Κότορος τώρα, επειδή αναφέρεται και στον αδερφό του Δημάρχου, ναι, ο Κότορος τώρα Δήμαρχος θα το σαψάλει στην κυβέρνηση. Ναι. Πιστεύω. Οπότε συνεχίζουν έτσι να ψάλει η οικογένεια και καλώς θα πράξει. Τώρα, όσο αφορά για την Πάτμο, έτσι να τελειώσω και με το ωραίο μου νησί εδώ πέρα. Πραγματικά έχουμε σήμερα έναν πολύ καλό καιρό, έχουμε λιακάδα, έχουμε βεβαίως πεσμένη θερμοκρασία, έτσι, έχουμε κρύο, θα λέγαμε, όμως όλοι πραγματικά είμαστε ικανοποιημένοι, διότι δεν έχουμε χτυπηθεί, και να χτυπήσω και ξύλο κιόλας, μήπως αλλάξουν τα πράγματα, δεν έχουμε χτυπηθεί από αυτές τις μεγάλες θεομηνίες που πραγματικά τις παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και λυπούμαστε για αυτές και αγωνιούμε, που έχουν χτυπήσει τις άλλες περιοχές της Ελλάδας μας, αλλά και της γειτονικής μας, του νομού μας, δηλαδή, της Δωδεκανήσου. Το φυλάει το νησί όσο σου δόλος. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαράγκα, θα σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό λοιπόν απόγευμα. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την συνάδελφο την Σμαράγδα Μουλιάτη από την Πάτμο. Τώρα, θα κλείσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Ουσιαστικά είναι τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Δήμο της Ρόδου και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. 704 παιδιά γεννήθηκαν το 2019 στη Ρόδου. Είναι στατιστικά στοιχεία τα οποία δίνει κάθε χρόνο το Ληξιαρχείο και έχουν έτσι πράγματι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 704 γεννήσεις. Έχουμε 538 θανάτους για το 2019. Επίσης οι βαπτίσεις που είχαμε ήταν 720 το 2019. Έχουμε επίσης ονοματοδοσίες 231. Είχαμε επίσης γάμους 199. Επίσης πολιτικούς γάμους που έγιναν εκτός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας της Ρόδου 122. Επίσης 72 που έγιναν εκτός των ορίων δηλαδή. Είχαμε επίσης 13 λύσεις συμφώνου συμβίωσης. Και επίσης τα διαζύγια, αν θυμάμαι καλά, ήταν πόσα τα διαζύγια, τα είπαμε. Νομίζω τα είπαμε τα διαζύγια. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και οι ορολογήσεις των πολιτικών γάμων για το 2019, 79 από 84 στο 2018. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε, έχουν έτσι ενδιαφέρον αυτά, 6 προσβολές πατρότητας, 3 πράξεις αλλαγής επωνύμου και 6 πράξεις προσθήκης επωνύμου. Επίσης 87 διορθώσεις φαλμάτων και μεταβολές στο γραφείο γεννήσεων,
10 στο γραφείο γάμων και 5 διορθώσεις φαλμάτων στο γραφείο θανάτων. Λοιπόν, συνολικά δηλαδή διάφορα γεγονότα όπως υιοθεσίες, αναγνωρίσεις, διορθώσεις και νομοτοδοσίες, 590 περιστατικά για το 2019 είναι τα στοιχεία του ληξιαρχείου, έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού για την Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περάσετε.